Έχουμε κι εμείς λεφτά και επιχειρήσεις, απλά δεν είμαστε τέτοιοι. Ανακατεύομαι και φατσούλα κλόουν. Φίλε μου, μπράβο που έχεις λεφτά και επιχειρήσεις και δεν δίνεις δεκάρα για τον κόσμο που έχει ανάγκη και δεν μοιράζεσαι τις γνώσεις σου. Ξέρεις τι κάνουν οι περισσότεροι πλούσιοι, πετυχημένοι, επιχειρηματίες, επενδυτές ή οτιδήποτε? Τα κρατάνε όλα για τον εαυτό τους. Make it from the bottom to the top. That's the goal. You can roll if you follow in the drop. Got a problem, make it hot. Couple dollars in the pot. I'ma make a million, baby, if you're out with me or not. Έχεις γνώση, ξέρεις πράγματα και πού τα λες? Στο στενό σου κύκλο ενδεχομένως, σε κάνα φίλο, ίσως σε κανέναν. Και δεν βοηθάς. Και δεν μιλάω βοήθειες τύπου φιλανθρωπίας, γιατί θα πας να δώσεις φιλανθρωπία, θα του διατυμπανίσεις κιόλας, γιατί σου είναι διαφήμιση και δείχνει καλή εταιρική εικόνα, τα ξέρω εγώ αυτά. Δεν περνάνε σε μένα, μου πεις εγώ δίνω φιλανθρωπίες, έχω δώσει τόσα λεφτά στον τάδο οργανισμό. Άστα αυτά. Η πραγματική φιλανθρωπία είναι να πάρεις έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσεις χέρι-χέρι να αλλάξει τη ζωή του. Αφιερώνοντας τον προσωπικό σου χρόνο. Αυτό που κάνω κάθε μέρα εγώ στο YouTube, αυτό είναι φιλανθρωπία. Γιατί έχω κάποιες γνώσεις, κάποιες εμπειρίες και τις μοιράζομαι με όλους που μπορούν να δουν το μήνυμά μου δωρεάν. Ναι, έχω το κονκλάβιο, την κλειστή μου λέσχη για πετυχημένους με πάνω από 200 μέλη, Ακαδημία Εκμάθησης για Online Business και Επενδύσεις, όπου εκεί είναι συνδρομητικό. Και είναι συνδρομητικό για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Ότι εγώ που βγαίνω εδώ και δίνω το χρόνο μου για να μπορώ να το κάνω αυτό, χρειάζομαι 3 βιντεογράφους, γραφίστα, τεχνικό για την ιστοσελίδα, και πολλά άλλα άτομα, διαχειριστή κοινότητας, διαφημιστή. Χρειάζομαι όλα αυτά τα άτομα, μια ολόκληρη ομάδα, για να μπορώ να βγαίνω στο YouTube, στο TikTok, στο Twitter, σε όλα τα social media και να προωθώ το μήνυμά μου και να αγγίξω, να βοηθήσω περισσότερο κόσμο. Οπότε, όταν κάποιος κάνει συνδρομή για το κονκλάβιο, τα λεφτά αυτά δεν πάνε για να βάλω εγώ βενζίνη στη Lamborghini. Πάνε για την ομάδα, για να μπορεί να στηθεί όλη αυτή η υποδομή και να βοηθήσουμε κόσμο. Πληρώνεις τους βιντεογράφους μου, τους γραφίστες, τους διαφημιστές και όλο το team το οποίο συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και χωρίς κανέναν από αυτούς, ξεχωριστά ο καθένας δίνει την αξία του, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που κάνω εγώ. Και με αυτά τα χρήματα μπορώ εγώ να φτάσω το μήνυμά μου σε περισσότερο κόσμο, να δει περισσότερος κόσμος αυτό το κανάλι, να εκπαιδευτεί, να μάθει, να εμπνευστεί και να αλλάξει τη ζωή του. Εγώ δεν ανεβάζω τα βίντεο μου από τις διακοπές, από τα ταξίδια σε Μαϊάμι, σε Λος Άντζελες και όπου αλλού έχω πάει για να φλεξάρω και να το παίξω επιδειξίας και γαμάτος. Αν αυτό νομίζεις εσύ, αυτή είναι η δική σου σκέψη, γιατί αυτό θα έκανες εσύ αν είχες λεφτά. Θα τα επιδείκνυες για να το παίξεις γαμάτος. Εγώ δεν το κάνω γι' αυτό. Το κάνω γιατί όταν ο άλλος δει αυτό το βίντεο και πει, κάτσε αυτό το παιδί που ξεκίνησε από το μηδέν, από το τίποτα. Από τα πατώματα, κοιμόμουν σε ένα πάτωμα, σαν επίπλωτο διαμέρισμα, πάνω σε κουβέρτα. Προτού το παρατήσω, γιατί δεν μπορούσα καν να το πληρώνω αυτό το ενίκιο των 200 ευρώ το μήνα, έμενα πάνω από μισό χρόνο στην κοπέλα μου. Και μετά πήρα ένα μικρό δωματιάκι στις φοιτητικές εστίες, που ήταν γεμάτο κατσαρίδες, άθλια κατάσταση, κοινόχρηστα μπάνια, σάπιο φαγητό, και έπρεπε να μείνω εκεί. Καλοκαίρι, χωρίς κλιματισμό, να λιώνεις μέσα, δεν φαντάζεσαι. Και όταν κάποιος βλέπει ότι εγώ από εκεί έχω φτάσει εδώ που είμαι και κάνω αυτά τα ταξίδια και αυτή τη ζωή, το πιστεύει και ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μπορεί να το κάνει. Γιατί και εγώ έτσι το πίστεψα. Είδα κάποιον άλλον που το έκανε. Είχα τους μέντορές μου. Είχα τον Grant Cardone, είχα τον Ντάι Λόπες. Είδα τη ζωή τους πώς ξεκίνησαν από το μηδέν. Και έφτασαν εκεί που είναι. Και μου άνοιξε και εμένα ο ορίζοντάς μου και είπα, OK. Μπορώ να το κάνω κι εγώ. Αυτό το έκανε αυτός, μπορώ κι εγώ να το κάνω. Και αξίζει να μάθω από αυτόν τον άνθρωπο που ξεκίνησε από εκεί που ήμουνα και έφτασε κάπου αλλού. Έφτασε εκεί που θέλω να πάω. Γι' αυτό το ανεβάζω. Όχι για να δείξω τη Lamborghini, το ταξίδι, το business class εισιτήριο. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι φυσιολογικό κομμάτι της ζωής μου. Δεν έχω λόγο να τα επιδείξω, δεν θα κερδίσω κάτι. Αλλά θα κερδίσει αυτός που τα βλέπει. Αυτός που δεν θα τα πάρει προσβλητικά και θα πει: ω, αυτός εδώ μας φλεξάρει τα χρήματά του και την άνεσή του, ενώ εμείς αγκομαχάμε. Αλλά
θα το εκλάβει ως θα σταματήσω να αγκομαρχάω και θα καταφέρω να το κάνω κι εγώ. Γι' αυτό υπάρχει η εκπομπή Εκατομμυριούχος, γι' αυτό υπάρχει το κονκλάβιο, η κλειστή λέση για πετυχημένους και Ακαδημία Εκμάθησης, όπου εγώ και όλο μου το δίκτυο, πετυχημένοι επιχειρηματίες, βιομήχανοι, ξενοδοχειάρχες, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, επενδυτές κρυπτονομισμάτων και μετοχών, όλοι είμαστε μέσα, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να βοηθήσουμε τον νέο κόσμο. Επίσης, αν θες να μάθεις περισσότερα για το πώς να βγάλεις το πρώτο σου εκατομμύριο, η δωρεάν εκπαίδευση από το εκατομμύριο.gr, το link είναι κάτω στο description. Και αν θες να γίνεις μέλος μιας κοινότητας που σε οδεύει προς την επιτυχία, μπορείς να τσεκάρεις το κονκλάβιο, την κλειστή μου κοινότητα για πετυχημένους.